Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τη Βεργίνα τηλεόραση και τους κατατόπους τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης τις ώρες που προβάλλεται αυτή η εκπομπή, 20 και 15 κάθε βράδυ στη Βεργίνα τηλεόραση, επίσης στον Κοσμοτέ TV. Θέση 6.55 είναι η Βεργίνα τηλεόραση κάθε βράδυ και εκεί στις 20 και 15, 8 και 4 δηλαδή. Στη σελίδα στο Facebook Στέργιος Καλόγυρος και στο YouTube Στέργιος Καλόγυρος Βεργίνα τηλεόραση. Να θυμίσω, το Smile Θεσσαλίας κάθε βράδυ στις 9 παρα 20. Το Smile Θράκης Ανατολικής Μακεδονίας κάθε βράδυ στις 9. Επίσης, στην Αττική, στις 10 η ώρα καθημερινά αυτή η εκπομπή, ενώ να σας γνωρίσω ότι στην Κύπρο, στη Μεγαλόνισο, κάθε βράδυ στις 9 η ώρα μεταδίδεται αυτή η εκπομπή. Στο West TV για τη Δυτική Μακεδονία επίσης μεταδίδεται αυτή η εκπομπή. Καθημερινά στο Ροδόπη TV για την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Επίσης στη Φωνή των Ελλήνων που εκπέμπει από το Tarpon Springs της Φλόριδα κάθε βράδυ στις 10 η ώρα το βράδυ αυτή η εκπομπή. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον αγαπητό μου πτέρυχο τον κύριο Ιατρίδη. Σας καλησπερίζω εκ νέου και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν πτέρυχε, να πάμε λίγο σε αυτά που γίνανε εκεί στους φίλους μας τους Αζέρους, φίλους μας με και χωρίς εισαγωγικά. Ένα ελικόπτερο αμερικανικής κατασκευής έπεσε, έχοντας μέσα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Πρόεδρο του Ιράν και πολλούς ακόμη υψηλούς αξιωματούχους. Έχετε εσείς πιο πολλές πληροφορίες, φαντάζομαι, από εμάς και προφανώς έχετε κατανοήσει ίσως και τους λόγους της πτώσης. Κύριε Καλόγερ, ένα δυστύχημα με πολλά ερωτηματικά και με πολλή συνωμοσιολογία, δικαίως, όσο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο χειροπιαστό και δεν γνωρίζουμε όλες τις πληροφορίες. Αλλά όμως δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Ένα παλιό ελικόπτερο της δεκαετίας του 70, VIP με δύο κινητήρες, δεν σημαίνει ότι δεν είναι πτήσιμο, είναι επικίνδυνο, εφόσον συντηρείται καλά. Όταν κάτι συντηρείται καλά και μάλιστα για το σκοπό αυτό, ότι πετάει ευθεία και οριζοντία, δεν ταλαιπωρείται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από την άλλη, ξέρανε ή δεν ξέρανε ότι η περιοχή έχει δύσκολο καιρό, πολύ περιορισμένη ορατότητα, μια περιοχή ορεινή, με βουνά γύρω-γύρω και εδαφικές εξάρσεις. Δεν το γνωρίζανε οι χειριστές. Δεν πήρανε μετεωρολογικό καιρού, όταν μάλιστα επρόκειτο να μεταφέρουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο. Τα άλλα δύο ελικόπτερα που συνόδευαν αυτό το ελικόπτερο που έπεσε, τι κάνανε, πού πήγανε, γυρίσανε πίσω όταν είδανε την περιορισμένη ορατότητα και προσγειωθήκανε, και ο κυβερνήτης, γιατί αυτός φέρει την ευθύνη, του ελικόπτερου που έπεσε, αν δεν είχε πάρει μετεωρολογικό καιρού, κακώς κάκιστα, και όταν είδε ότι πλέον η ορατότητα περιορίζεται, γιατί δεν γύρισε πίσω, γιατί εμείς στην πολεμική αεροπορία και στην ασφάλεια πτήσεων, όταν αρχίζει και δε ρωτάτε, αμφιβάλλει ο χειριστής, ο κυβερνήτης, περνώ, δεν περνώ από κάπου, σημαίνει δεν περνώ, γυρίζω πίσω. Αυτή είναι η αρχή. Επομένως, για να φτάσουμε σε ένα δυστύχημα, γίνονται παραλήψεις μικρές που φτάνουν στο δυστύχημα. Διότι η ασφάλεια πτήσουν ένας κρίκο, μια αλυσίδα. Και αν σπάσει ένας κρίκος, φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Και βεβαίως, αυτό που είδα εγώ στις εικόνες, όπως έπεσε το ελικόπτερο, μάλλον βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν χτυπήθηκε, γιατί ελέγχθηκε αυτό. Τώρα, αν υπήρξε δολιοφθορά πριν ή όχι, γιατί μην ξεχνάμε, και μέσα στο ίδιο καθεστώς του Ιράν υπάρχουν αντιμαχόμενες μονάδες. Υπάρχουν και εκεί επίδοξοι. Ή κάποιοι φίλοι του Ιράν φροντίσαν να πέσει. Ακριβώς. Επομένως, όλα είναι πιθανά. Αλλά όμως αυτό που βγαίνει είναι, υπήρχε πράγματι καιρός, δύσκολος, περιορισμένη ορατότητα, με βουνά γύρω-γύρω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέχισε και αν δεν πήρε
το μετεωρολογικό της διαδρομής, του καιρού, για ποιο λόγο δεν το πήρε ή αν το πήρε, για ποιο λόγο δεν γύρισε πίσω. Άρα είναι πολλά τα ερωτήματα και πραγματικά για εμάς που γνωρίζουμε κάποια πράγματα δεν εξηγείται. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν έχετε ακούσει από συναδέλφους σας αν πιθανολογείτε, ας πούμε, ξένος δάκτυλος, είτε αυτός είναι δάκτυλος αντικαθιστατικός του Ιράν, είτε δάκτυλος εχθρικής χώρας προς το Ιράν. Κοιτάξτε, αποκλείεται αυτό κάτι τέτοιο, κύριε Πτέραρχε. Το να έγινε κατάρριψη του ελικοπτέρου, γιατί το Αζερμπαϊτζάν έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, έτσι όπως είχε με την Τουρκία, και το βοηθήσανε πάρα πολύ στο πόλεμο με την Αρμενία. Εγώ δεν νομίζω ότι ενεπλάκη, και δεν, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι ενεπλάκη το Ισραήλ. Πιθανώς να έγινε κάποια δολιοφθορά εκ των έσω, αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Αυτά είναι εκτιμήσεις, εικασίες. Και όσο αυτά, δεν έχουμε. Αυτά τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν ή δεν μπορούν να διαβάσουν τα υψομετρικές διαφορές που υπάρχουν. Άλλο το διαβάζω το υψομετρικό. Έχει υψόμετρο, ναι. Δεν έχει ραντάρ το ελικόπτερο αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν πετάς χαμηλά, γιατί αυτά τα ελικόπτερα πετάς χαμηλά, όταν βλέπεις ότι περιορίζεται η ορατότητα, αρχίζει σιγά σιγά και κατεβαίνεις μέχρι ότου να έχεις επαφή με το έδαφος. Μέχρι ενό σημείο. Αλλά δεν είναι λύση αυτή. Όταν δεις ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη από το έδαφος και υπάρχει μετεωρολογικό και μεταφέρεις τον πρόεδρο, του λες δεν πετάμε γι' αυτό το λόγο. Γιατί ενημερώνεται και ο πρόεδρος. Όταν το αντιμετωπίσεις στον αέρα. Απλώς ενημερώνεις τον πρόεδρο και λες γυρνάμε διότι είναι επικίνδυνη η πτήση. Και γυρίζεις πίσω. Τα άλλα γιατί γύρισαν πίσω. Είχαμε καμιά αναφορά. Εδώ είναι το θέμα ότι πήγε αυτό που είχε όλους τους επισήμους, γυρίζαν τα άλλα που είχε κόσμο με ένα αλλά επίσημη σε μικρότερο βαθμό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι πιθανολογώ ότι δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα και με τη βοήθεια των καιρικών συνθήκων έπεσε το ελικόπτερο, λένε κάποιοι. Εγώ δεν μπορώ να. Και κάτι άλλο, κύριε Καλόγερε. Λέγεται το εξής, ότι τα άλλα δύο ελικόπτερα ήταν ρωσικής κατασκευής πιο σύγχρονα. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, πέταγε ο πρόεδρος με ένα παλαιότερο τύπου και δεν μέταγε με ένα πιο σύγχρονο ρωσικό. Πάω είναι πολλά τα ερωτήματα και πραγματικά περίεργα. Πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο θάνατος του Προέδρου του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών και κάποιων άλλων αξιωματούχων μπορεί, αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε, να οδηγεί στη χώρα σε εμφύλιο με αποτέλεσμα, από ό,τι λένε κάποιοι ξένοι, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος να αναγκάσει το θεοκρατικό καθεστώς να φύγει όπως κάποτε αναγκάστηκε να φύγει και ο Σάχης. Τίποτα δεν αποκλείεται, κύριε Καλόγερε. Το ερώτημά σας είναι ακριβές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές τώρα στο Ιράν. Υπάρχει μια εσωτερική αναταραχή. Μην ξεχνάμε ότι η αντιπολίτευση πρόσφατα έχει κάνει πολύ διευρυμένες εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες, οι οποίες είναι υπαρκτές. Τις κατεγράφησαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε. Και ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια τεράστια εσωτερική αντίδραση απέναντι στο καθεστώς, η οποία αυξάνεται σύντομο καιρό. Είναι πολύ δύσκολες, είναι ένα σύρθετο ζήτημα. Το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Έχει το πετρέλαιο το οποίο της δίνει επάρκεια κεφαλαίων σε ό,τι έχει να κάνει, αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ βλέπουμε ποιες ήταν οι συνέπειες του αμερικανικού εμπάργκο σε υλικά και όπλα και άλλα μέσα τα οποία ισχύει αυτή τη στιγμή και το οποίο έχει πλήξει και την οικονομία αλλά και την ικανότητα του Ιράν. Το οποίο ήταν ένας κομβικός παράγοντας. Είναι πολύ σπουδαία χώρα, ξέρετε, έχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό πολιτισμό και είναι δυστύχημα αυτός ο αποκλεισμός αυτής της χώρας ως παίκτη σταθερότητα στην περιοχή. Ένα Ιράν που είναι ένας παίκτης αστάθεια στην περιοχή είναι προβληματική υπόθεση, ενώ θα μπορούσε να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως παίκτη σταθερότητα στην περιοχή, γιατί επηρεάζει ιστορικά και πραγματικά πάρα πολύ τα πράγματα και θα μπορούσε να συμβάλλει στην ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Και είναι θλιβερό το φαινόμενο το οποίο ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ίσως κάποιες μεταρρυθμίσεις και μία αλλαγή πολιτικού καθεστώτος θα επέτρεπε σε αυτή τη χώρα να εξελιχθεί, γιατί έχει και ανθρώπους οι οποίοι είναι επεπαιδευμένοι. Έχει μορφωμένο κόσμο. Είναι ένας λαός με συγκεκριμένη ιστορική προέλευση.
Είναι κρίμα δηλαδή αυτό το οποίο ζούμε και το οποίο αποτελεί μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο χώρο του Ισλάμ και είτε σε χώρους, σε θέσεις κομβικές, υπάρχουν που θέλουν αυτή την ανανέωση και το περπάτημα προς τα μπροστά. Τώρα θα ζήσουμε τις εξελίξεις. Εγώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλόγερε. Πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής και θα συμφωνήσω. Μην ξεχνάμε ότι το σύστημα εξουσίας στο Ιράν δεν δίνει μεγάλες εξουσίες στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είναι διεκπεραιωτής κάποιων ζητημάτων και βεβαίως εκπροσωπεί τη χώρα. Η εξωτερική πολιτική και γενικότερα το σύστημα καθοδηγείται από τον Αλί Χαμενεή, το θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος κυβερνά με ένα συμβούλιο ανωτάτων κληρικών ισλαμικού καθεστώτος, που είναι πιστή στον Αλί Χαμενεή και παίρνει τις αποφάσεις και διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική. Επομένως, είναι τόσο καλά δεμένο και εξασφαλισμένο που ακόμη και τις εκλογές μπορεί να τις ελέγξει. Έχει το δικαίωμα να αποβάλει, να απορρίψει υποψηφίους και να ορίσει έναν και να τον ψηφίσει ο κόσμος. Δηλαδή τον προεπιλέγω, αυτός θα είναι, ψηφίστε τον. Επομένως έτσι κάπως θα γίνει. Αν τώρα είναι ο γιος του ή κάποιος άλλος, γιατί θέλει ο γιος του να αναλάβει την ηγεσία του θρησκευτικού ηγέτη. Από την άλλη, ναι, θα συμφωνήσουμε, είναι μια δύναμη, έχει δυνατότητες τεράστιες, έχει όμως οικονομικά προβλήματα. Η νεολαία αυτή τη στιγμή δεν τον θέλει, διότι θέλει ελευθερίες, θέλει εργασία. Οι κυρώσεις που υπέστη πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προβλήματα και υπάρχει και μια μερίδα που δεν τον θέλει. Το αν θα υπάρξουν, αν θέλετε, κάποιος εμφύλιος, αν θα υπάρξει όχι, δεν μπορώ να το εκτιμήσω ή αν θέλετε... Θα εντάξει βγει η καταστολή. Κύριε Ιατρή, να καλησπέρισουμε και να βάλουμε στην τηλεοπτική μας παρέα και τον αγαπητό καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μητρόπουλε, με ακούτε? Εγώ σας ακούω. Τώρα βλέπω και τους επιφανείς καλεσμένους σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλο και αγαπητέ Νάβα και Γιάντσον. Τέραρχε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Τέραρχος. Κύριε καθηγητά, θα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είχατε κάνει για τις γεννήσεις προημερών εσείς εκεί στο ΕΝΙΠΕΚ. Όπως και για την ανεργία, θα τα πούμε στο επόμενο μέρος. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε φέρει στη δημοσιότητα και θα ήθελα να μας τα αναλύσετε γιατί μας ενδιαφέρουν. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον ψευδομουφτή της Ξάνθης. Είστε από την Αλεξανδρούπολη καταγωγή σας, κύριε Ιατρίδη, σωστά δεν το λέω? Κομωτινή, με συγχωρείτε. Άρα μέσα στη σφικοφολιά που λέμε. Των Τούρκων. Είναι ο δύσκολος νομός μαζί με την Ξάνθη. Αλλά πρώτος σε δυσκολία είναι ο νομός Ροδόπης και στη συνέχεια είναι η Ξάνθη. Η Αλεξανδρούπολη, ο νομός Εύρου, δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όχι, δεν έχει εκεί επάνω. Εμείς έχουμε το προξενείο εκεί και όλα τα παρελκόμενα. Είχα μπερδευτεί και νόμιζα ότι είστε από Αλεξανδρούπολη, από εκεί που είναι και ο αρχηγός μας, ο κύριος Δημοσχάκης, ο πρώην αρχηγός και βουλευτής. Λοιπόν, βγαίνει ο ψευδομουφτής πριν λίγες ημέρες που πήγε και ο Πρωθυπουργός στον Ερντογάν και μιλάει για καταπιέσεις των Τούρκων της Θράκης, μιλάει για συμφωνίες που δεν ισχύουν όπως η συμφωνία της Λοζάνης και λέει εμείς οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης δεν θέλουμε διαταγή και πρακτικές που μας επιβάλλουν άλλοι, εμείς έχουμε το δικό μας Θεό και η τουρκοκρατία και το Ισλάμ είναι σαν τη σάρκα και τα νύχια. Δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε την τουρκική ταυτότητα της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης και να την εκφράσουμε την θρησκευτική της ταυτότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή οι άνθρωποι ζητάνε να τους αναγνωρίσουμε ότι είναι Τούρκοι, τα λέει και ο εκπρόσωπος της γείτονας, ο δικτάτορας Ερντογάν, όπως τον αποκαλούν πάρα πολύ. Παραβιάζουμε, λέει, τις συμφωνίες, κύριε καθηγητά, και με λίγα λόγια ζητάνε τα πάντα. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
Εντάξει, και που τα ζητάει τι έγινε, αλλά ό, η ουσία... Ζήτα κάτι παίρνεις. Η ουσία αυτή τη στιγμή με την Τουρκία είναι ότι έχει αναπτύξει μία θεωρία όπου κινεί διάφορες περιοχές όπου υπάρχουν παλαιοί, που υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Και υπάρχουν και περιοχές που όντως υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως παράδειγμα τους χάρη στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια παλαιά αναπομείνασα τουρκική μειονότητα. Σε εμάς εδώ υπάρχει μια μουσουλμανική μειονότητα, η οποία έτσι αποφάσισε η συνθήκη της Λοζάνης, είναι μια πολυσύνθετη μειονότητα με πολλές και διαφορετικές ταυτότητες. Το ότι ένας άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι κομμάτι αυτού του οποίου περιγράψατε μόλις τώρα, δεν αποτελεί πρόβλημα για μας, αποτελεί πρόβλημα για τον ίδιο, γιατί ο ίδιος θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα το οποίο τοποθετεί, όντας σε μια πραγματικότητα η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, η Τουρκία, ό,τι και αν λέει, δεν έχει προβάλει μέχρι στιγμής ή και στο άμεσο μέλλον δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αφισβήτηση στη συνθήκη της Λοζάνης σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Εάν αφισβητεί στη συνθήκη της Λοζάνης, τότε πάμε σε άλλες συζητήσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει πάμε σε άλλες συζητήσεις? Πάμε σε πόλεμο, κύριε Καλογιάννη. Αυτά μόνο με τέτοιους τρόπους λύνονται τα θέματα. Λοιπόν, εάν η Τουρκία βγει και πει ότι δεν αποδέχεται τη συνθήκη της Λοζάνης σε ό,τι έχει να κάνει μαζί μας, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μια τελείως άλλη πραγματικότητα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα ακούσουμε και το ηχητικό σας. Ευχαριστώ, κύριε Γαλάνη. Κύριε Μητρόπουλε, τι λέτε εσείς για αυτά που προκαλούν, για αυτά που κάνουν και μας προκαλούν συνέχεια και προκαλούν και τη διεθνή κοινότητα κάποιοι ελάχιστοι πολίτες που ζουν στη Θράκη και αισθάνονται Τούρκοι? Ελαχιστότατοι είναι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Αλλά με πολύ χρήμα, παρά που λέμε, και σκορπάνε λεφτά, αγοράζουν συνηθίσεις και δημιουργούν θέματα. Έχει δίκιο το πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αλλά στη δική σας εκπομπή πριν καιρό είχαμε αποκαλύψει το 2008 το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων με ψήφο και δύο Ελλήνων δικαστών. Σωστά. Ο Ροζάκης νομίζω ήταν ο ένας. Ερμηνεύοντας, είχε βάλει ένα πληρωτή, τώρα ας μην πούμε τα όνομα, είναι επιφανής γνωστή. Δεν είναι κακό, οι άνθρωποι αυτοί ψηφίσαν ενάντια της Ελλάδος. Νομίζω ο κύριος Ροζάκης ήταν ο ένας. Ο ένας δίδας και ήτανε, αναπληρώθηκε. Αναπληρώθηκε. Ο ένας δίδας και στο Πανεπιστήμιο εκεί του πάνω του Πτεράρχου. Καταδικάστηκε η Ελλάδα με πρόστιμα, μεγάλα πρόστιμα, επειδή δεν τους επιτρέπουμε να αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι. Το 8. Με απόφαση την είχαμε αναδείξει, την κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η απόφαση. Αυτό έχει αποκριβεί εν πωλής, άρα λοιπόν έχουμε δώσει και εμείς τα δικαιώματα. Με απόφαση δύο Ελλήνων δικαστών έχει τιμωρηθεί η Ελλάδα με πρόστιμα μεγάλα, επειδή τους επιβάλλουμε, λένε, να λέγονται μουσουλμάνοι, ενώ οι ίδιοι θέλουν και επικαλούνται, και έτσι είπε το δικαστήριο. Δυστυχώς ήταν μια ήττα της πατρίδας τότε. Βεβαίως τότε ενήργησαν, είχαν συνεννόηση με την κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς έγινε. Πάση περιπτώσει είναι η απόφαση αναρτημένη, είναι τα πρόσωπά τους αντιμένα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δώσει και εμείς λαβή σε αυτά τα ζητήματα. Ο λίγο να αναφέρεται αυτή η απόφαση, η οποία είναι μαύρη σελίδα και αποφρασμέρα για την ιστορία του θέματος, όπως ωραία το εξήγησε και ο καθηγητής. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι στη συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό Ερντογάν έθεσε το θέμα, πάντα ο Ερντογάν μιλάει για τουρκική, όχι για μουσουλμανική, όπως είναι. Υπό αυτή την έννοια εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή το ζήτημα, διότι η κατάσταση εκεί φοβάμαι σιγά σιγά θα εκφεύγει κάποιον ορίων. Πρέπει κάποιος να τους πει επισήμως και να το επαναλαμβάνουμε ότι είναι μουσουλμάνοι, ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, όπως είπε ο καθηγητής, έτσι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά τη συνθήκη της Λοζάνης επικαλέστηκαν τότε. Αυτήν ερμήνευσε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και τελικά δυστυχώς
και τους δικαίωσε και τους τιμώρησε με ψήφο Ελλήνων δικαστών. Να μου πει η κυρία Γαλάντη, παρακαλώ, να μου στείλει ποιοι ήταν οι δύο Έλληνες δικαστές που ψήφισαν κατά της Ελλάδος. Έτσι, για να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι επιφανείς, όπως είπε ο καθηγητής Έλληνες. Κυρία Τρίδη, θέλετε μια τοποθέτηση ενώ δεν ρωτούσα αυτό, για να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα λάθη δυστυχώς τα πληρώνουμε και όταν ένα πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει τη γενέση του και το αφήνεις, αυτό διωγγούται και βέβαια μετά δύσκολα το αντιμετωπίζεις. Δεν υπάρχει ψευτομουφτής και κακώς τους δεχόμαστε, κύριε Καλόγερη. Υπάρχει ο νόμιμος μουφτής και όχι ο ψευτομουφτής. Το να λένε της Νέας γιατί Αριστεράς και της οποιασδήποτε αποτυχημένης αριστεράς πάνε και κάνουν παρέα μαζί και φωτογραφίζονται. Θα σας πω το εξής. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Επίσης, υπάρχει το Κίεφ, το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, στο οποίο ηγείται η κυρία Σάφογλου. Μία νεαρά, ωραία κοπέλα, τελείωσε το Πανεπιστήμιο, τη Φιλολογία της Θεσσαλονίκης και ηγείται του κόμματος και μάλιστα είναι ακρεφνής. Ακραία τουρκάλα μέσα εισαγωγιά, όπως λέει. Και μάλιστα ότι ρωτήθηκε και είπε μαζί στην Κομωτινή, ναι, πατρίδα μου είναι η Θράκη, αλλά μητέρα πατρίδα μου είναι η Τουρκία. Και τότε, επειδή μου είχαν πάρει μια συνέντευξη, είπα αν είναι πραγματικά μητέρα της πατρίδα και της αρέσει τόσο πολύ το καθεστώς του Ερντογάν, γιατί δεν φεύγει, εδώ έχει ελευθερίες, εδώ έχει το ευρώ, περνάει καλά, εργάζεται, έχει χρήματα, γιατί δεν πάει να ζει στην Τουρκία. Αλλά η κυρία Σάφουγλ απάντησε ότι εδώ γεννήθηκα, εδώ θα μείνω, πώς αλλά θεωρώ μητέρα πατρίδα μου την Τουρκία. Τεράρχε. Από την άλλη θα πω το εξής. Το όνομά της λίγο να πείτε πιο καθαρά. Η κυρία Ασάφογλου. Ασάφογλου, μάλιστα, ναι. Ασάφογλου. Ασάφογλου, ναι. Μάλιστα. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε με τους μουσουλμάνους που είναι μουσουλμάνοι. Το θρήσκευα Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι όπως ακριβώς περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης. Ζούμε ειρηνικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πλην κάποιων ακραίων στοιχείων που δημιουργήσανε το πρόβλημα και τα λάθη τα δικά μας. Μην ξεχνάτε, κυρία Καλόγερε, το 1989 τότε ψηφίστηκε ο νέος εκλογικός νόμος για το 1% και για πρώτη φορά μπήκανε στη Βουλή δύο μουσουλμάνοι. Ο Σαδίκ, ο οποίος σκοτώθηκε, και ο κύριος Φαϊκογλου της Ξάνθης. Από εκεί δημιουργήσανε τα προβλήματα και ο Σαδίκ ήταν ο ιδρυτής του Κίεφ και στη συνέχεια ήρθε και το πήρε η κυρία Σάφογλου. Επομένως τα λάθη αυτά θα πρέπει να τα διορθώσουμε και όσοι διατείνονται όπως ο ψευτομουφτής που είναι παράνομος και λένε αυτά τα πράγματα, ναι, θα πρέπει να απελάβνονται. Και βεβαίως το κόμμα αυτό μην ξεχνάμε, διότι το όλοι το γνωρίζουμε από πού καθοδηγείται και από πού χρηματοδοτείται. Και πάντοτε κάθε αξιωματούχος της Τουρκίας που ερχόταν επισκεπτότανε και μάλιστα προκαλούσε, όπως ο κύριος Τσαβούσογλου όταν ήρθε, προκάλεσε ανοιχτά μέσα στην Κομωτινή. Δεν μίλησε μόνο για τουρκική μειονότητα, μίλησε για τουρκική κοινότητα. Και τότε δεν απαντήσαμε. Και εκεί υπάρχουν οι βουλευτές της Θράκης και πολύ περισσότερο της Ροδόπης, υπάρχουν και οι τοπικοί άρχοντες. Επομένως, μπορούν να διορθωθούν κάποια πράγματα, αρκεί να υπάρχει θέληση και κάποια τέτοια στοιχεία. Έτσι, θα πρέπει σαφώς να τιμωρούνται όπως ακριβώς προβλέπετε. Κύριε, σας ευχαριστώ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να σας καληνυχτήσω εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Μητρόπουλε, μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και την κυρία Νούκα, αμέσως μετά από ελάχιστα λεπτά θα είμαστε στο τρίτο μέρος εκπομπής. Σας ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου.
Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα, μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.